σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσω τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, κυρία Παναγοπούλου, αλλά εδώ έχω ένα τεχνικό ζήτημα με τα ακουστικά και θα μιλάω από το τηλέφωνο. Δεν πειράζει, για να ακουγόμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Είναι όχι τόσο σκληρά όσο τα περιμέναμε τα μέτρα, όμως ουσιαστικά αυτό το οποίο εισηγείται η Επιτροπή είναι για την αγορά πάυση του Click Inside και Click Away κομμωτήρια μόνο Δευτέρα έως Παρασκευή. Εσείς έχετε δώσει μάχη για να καθιερωθεί το Click Inside. Παρουσιάστηκαν στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι αυτό οδήγησε σε τόσο μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και σταματά. Λοιπόν, κοιτάξτε, το Υπουργείο Ανάπτυξης και εγώ προσωπικά έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μείνει η αγορά όσο γίνεται ανοιχτή. Και η δική μας προσπάθεια από εδώ και η δική μου και του κυρίου Παθανάση, του κυρίου Σταμπολίδη, και σήμερα με την εισήγηση που κάναμε, που ήταν να έχουμε παντού το Click Inside, ήταν να μείνει η παράδοση εντός δηλαδή, ήταν να μείνει η αγορά το μεγαλύτερο δυνατό ανοιχτή. Βρέθηκε δηλαδή εκπρόσωπος του Υπουργείου σήμερα στην Επιτροπή, την ώρα που συνεδρίασε. Στέλεχος του Υπουργείου, ναι. Και εισηγήθηκε να παραμείνει το Click Inside, αλλά αρνήθηκαν οι λοιμοξιολόγοι. Γιατί δεν πήγα εγώ, γιατί δεν πήγαμε γενικώς οι υπουργοί. Δεν θέλαμε οι λοιμοξιολόγοι, όσο γίνεται πιο ανεπηρέαστοι, σε μια κρίσιμη στιγμή για την πανδημία, να μπορέσουν μόνοι τους να κάτσουν και να αποφασίσουν το τι έπρεπε να γίνει. Πρέπει να σας πω δε ότι ήταν από ό,τι φαίνεται μια μαραθώνια συνεδρίαση. Ξέρετε ότι υπήρξαν. Η μεγαλύτερη που έχει πάρει ως τώρα. Καταλήξαν σε αυτό που καταλήξανε. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο της αγοράς. Δεν θεωρώ την απόφαση αυτή. Και εγώ μέχρι τώρα στα τηλέφωνα ήμουνα με την κυβέρνηση για να δω ακριβώς πού κατέληγε αυτή η ιστορία και πώς θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Δεν θεωρώ αυτή την απόφαση καταστροφική για την αγορά στην παρούσα φάση και εδώ που φτάσαν τα πράγματα. Που είναι τι, ότι τις κόκκινες περιοχές Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχουμε το Click Away Δευτέρα-Παρασκευή. Χοντρικά το λέω. Και τα Σαββατοκύριακα είμαστε κλειστά. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο της πανδημίας και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπουργέ, από τη διατύπωσή σας ότι δεν ήταν καταστροφική, αντιλαμβάνομαι όμως ότι τη θεωρείτε αρνητική σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, η δική μας θέση και η δική μου προσωπικά αποψή είναι πάντα η αγορά να μην κλείνει. Εγώ, Υπουργός Ανάπτυξης είμαι. Προφανώς αυτό που θέλω είναι τα καταστήματα να είναι ανοιχτά, να γίνεται τζίρος και να δουλεύει το εμπόριο. Προσέξτε όμως. Αυτό πρέπει πάντοτε να συμβαδίζει με την πανδημία και με την υγεία. Πάντως, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Σήμερα είχα την ευκαιρία να έχω μια συνάντηση το πρωί με τον κύριο Πρωθυπουργό και διάφορους εστιατόρες, όπου μας είπαν σε επίπεδο πλέον καθημερινής βάσης, όχι στην θεσμική τους εκπροσώπηση, τα προβλήματα που έχει η εστίαση. Και καταλάβαμε και από τα δικά τους λόγια ότι καταλαβαίνουν τους λόγους για τους οποίους μένει η εστίαση κλειστή στην παρούσα φάση της πανδημίας. Άλλωστε, κανένα κατάστημα π.χ. εστίαση δεν μπορεί να δουλέψει με το 50% του τζίρου του. Και ανακοινώσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριος Πρωθυπουργός δηλαδή ανακοίνωσε, μαζί με την δική μου παρουσία του κυρίου Σταϊκούρα, μια δέσμη μέτρων επιπλέον για την εστίαση, ακριβώς ότι καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που οι διαδοχικές καραντίνες δημιουργούν στην αγορά. Πώς σας αντιμετώπισαν, κυρία Παναγωγούλου, εκτός πραγματικότητος. Υπουργέ, πώς σας αντιμετώπισαν οι εκπρόσωποι της εστίασης, διότι υπήρξε έτσι μια περίεργη σχέση που είχατε μετά από αυτή τη φράση που είπατε να σας παραδώσω. Στο μέγαρο Μαξίμου δεν ήταν η θεσμική του εκπρόσωπη, ήταν απλή εστιατόρες, ήταν πάρα πολύ ευγενική μαζί μου. Άλλωστε, αναγνώρισα και του ευχαριστώ για αυτό ότι έχω κάνει ό,τι περισσότερο μπορούσα. Αλλά είχα την ευκαιρία στις 5.30-6 ώρα να έχω μια συζήτηση πάνω από μία ώρα. Συμμετείχα εκτάκτως στην συνεδρίαση της ΠΟΕΣΕ υπό τον κύριο Καβαθά, δηλαδή στους θεσμικούς πια εκπροσώπους εστίασης, που θα έχουν σύντομα μέσα σε επόμενες μέρες και μία συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό. Ακριβώς γιατί, για να τους εξηγήσω τη νέα δέσμη μέτρων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση σε σχέση με την μη πληρωμή του ενοικίου. Ωστόσο, του Μαρτίου. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω, εάν μετανιώσατε για αυτή τη φράση. Δεν θέλω να ξεφύγω από το ερώτημά σας. Δεν θέλω να ξεφύγω. Γιατί θέλω να τους ευχαριστήσω κιόλας. Εγώ ξεκίνησα τη συνάντησή μου με τους θεσμικούς εκπροσώπους λέγοντας ένα συγγνώμη για τη φράση η οποία μου ξέφυγε, που εγώ την είπα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτό που ήθελα εγώ να πω εκείνη την ώρα στο Sky ήταν ότι οι επιχειρήσεις έχουν αξία. Και γι' αυτό λόγο μπορώ να πάρω τα κλειδιά. Ερμηνεύτηκε τελείως ανάποδα από ό,τι εγώ θα ήθελα. Όμως θέλω να το πω, γιατί τους ευχαριστώ, ότι μίλησαν όλοι οι πρόεδροι όλων των οργανώσεων στην Ελλάδα με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο. Αναγνώρισαν ότι έχω κάνει ό,τι μπορώ για να μην εστίαση ανοιχτή και τους ευχαριστώ γι' αυτό και είχα μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Υπάρχει ακριβώς για να μπορέσουμε ορίζοντας να πάμε παρακάτω και να βρούμε μέτρα που θα στηρίξουν την αγορά. Γιατί αυτό είναι σαφές, Υπουργέ, ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει κάποιος ορίζοντας έστω που φαίνεται πότε θα μπορούσε να μπει στο τραπέζι έστω ένα άνοιγμα με εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης. Το Μάρτιο ίσως.
Δεν θέλω να δώσω ημερομηνία, κυρία Παναγωπούλου, και θα σας πω γιατί. Όσες φορές δώσαμε κάποιες ημερομηνίες μέσα σε αυτή την πανδημία, σχεδόν πάντα πέσαμε έξω. Για ποιο λόγο? Διότι η πανδημία κινείται με τρόπους που εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Εγώ θέλω να πω το εξής και να το καταλάβουμε λίγο έτσι απλά. Η μέθοδος του ακορντεόν, λέει το άνοιγμα-κλείσιμο, είναι κάτι που στο λιανικό εμπόριο εν μέρη λειτουργεί. Να σας πω ότι τις μέρες αυτές που λειτουργεί το λιανικό εμπόριο πήγε πάρα πολύ καλά σε τζίρο και οι εκπτώσεις δούλευσαν και κατά καταστήματα που θέλαμε, ιδιαίτερα της ένδυσης της υπόδεισης, πήγαν εξαιρετικά καλά. Όμως αυτό το άνοιγμα κλείσιμο δεν μπορεί να γίνει στην εστίαση. Γιατί η εστίαση για να μπορέσει να δουλέψει πρέπει να φέρει εργαζόμενους με αναστολή, αρκετούς. Πρέπει να αγοράσουν αγαθά που αν τελικά τους κλείσουμε την επόμενη μέρα πρέπει να τα πετάξουν. Και το κυριότερο, είναι τελείως αδύνατο για ένα εστιατόριο να μπορέσει να είναι βιώσιμο, κυρία Παναγωπούλου, όταν έχουμε το 50% της λειτουργίας του. Άρα καταλαβαίνουμε ότι προς το παρόν. Άρα εκεί πρέπει να πάμε σε στέρεο έδαφος. Όταν είμαστε έτοιμοι θα ανοίξουμε. Άρα προς το παρόν δεν υπάρχει καμία συζήτηση στο να ανοίξουν έστω και εξωτερικοί χώροι, αντιλαμβάνομαι. Είμαστε μακριά από μια αυτή τέτοια απόφαση. Αυτή τη στιγμή, το μήνα Φεβρουάριο, είναι παντελώς αδύνατον να ανοίξει η εστίαση, δεν συζητείται καν. Και ούτε και οι ίδιοι εστιατόρες το θέλουν, διότι αντιλαμβάνονται ότι με τις κλιματολογικές συνθήκες και την μη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους εσωτερικούς τους χώρους, η λειτουργία των μαγαζιών τους θα ήταν επί ζημία. Γι' αυτό και ξαναλέω ότι στην εστίαση, παρόλο που περάσουμε σε μια σειρά πολλών νέων μέτρων, θα ήθελα να τα αναφέρω, κύριε Παναγωπούλου, σήμερα, πάμε στο ενίκιο 0 και το μήνα Μάρτιο. Πάμε σε μια επιστρεπτέα προκαταβολή 6 που θα πάρει το τζίρο του Ιανουαρίου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι κλάδοι που εν μέρη λειτουργήσαν, όπως το λιανικό εμπόριο, θα έχουν μικρότερο μερίδιο, ενώ οι κλάδοι οι οποίοι δεν λειτουργήσαν καθόλου, όπως το μεγαλύτερο κομμάτι της εστίασης, θα έχουν και τη μερίδα του λέοντος. Πάμε σε μια σειρά με το ονομασίο του Υπουργείου Οικονομικών για την κάλυψη των παγίων, για να απαντήσουμε και στα πάγια έξοδά τους. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια του δελτίου μας με τα μέτρα στήριξης τα οποία έχετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Αυτό που κυρίως θέλω να πω στον κόμμα της αγοράς σήμερα και ευχαριστώ την πρόσωπο δελτίο σας, κυρία Παναγωπούλου, είναι το εξής. Καταλαβαίνω ότι όλοι αγωνιούν, εκνευρίζονται με το άνοιγμα κλείσιμο, στεναχωριούνται. Όμως από την άλλη, όλοι συμφωνούμε ότι το πρώτιστο μέλημα είναι η δημόσια υγεία και η προστασία της υγείας των πολιτών μας. Θέλω να ξέρουν όλοι ότι η κυβέρνηση είναι στο πλάι τους, δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω όσον αφορά τη μεγάλη αγωνία της επόμενης μέρας, όταν έρθει η ώρα. Όπως μας βρίσκουν ανά πάσα στιγμή τώρα και όπως είμαστε στο πλάι τους ανά πάσα στιγμή τώρα, θα γίνει αυτή η ζήτηση θεσμικά και οργανωμένα και θα να είναι βέβαιοι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι δίπλα τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ, για την παρουσία σας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή βράδυ. Και συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα.